Γεροί, γερές και δυνατοί, να σας καμαρώνουμε. Όπως λέω, τα αγόρια και τα κορίτσια της τρίτης λυκείου, αυτά που χορεύανε πιο μπροστά με τη ζωντάνια, δίνουνε το μήνυμα της ζωντάνιας και της αισιοδοξίας που χρειαζόμαστε όλοι για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι και να βοηθήσουμε και την πατρίδα να σταθεί όρθια και να μην ακολουθήσει επικίνδυνους δρόμους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την αγάπη και την εκτίμησή σας, για την υποστήριξή σας, για τη συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις. Να συγχαρούμε όλα αυτά τα νιάτα που παίρνουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις και να τους δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα. Και εμείς, όπως βλέπετε, δεν εμφανιζόμαστε μια φορά στα 5 χρόνια παραμονές των εκλογών και εξαφανιζόμαστε όπως κάνουν κάποιοι και ξαναεμφανίζονται μετά από 4-5 χρόνια όταν είναι εκλογές. Είμαστε κάθε μέρα εδώ με την προσπάθειά μας, με τη δουλειά, με τα έργα, με τις υπηρεσίες και είμαστε στη διάθεσή σας ό,τι κι αν βλέπετε στραβό να το στιγματίσετε και να ζητήσετε να το αλλάξουμε. Θέλουμε κάθε μέρα με τη συνεργασία και των υπηρεσιών και τη συμμετοχή τη δική σας κάθε μέρα να ανεβάζουμε και πιο ψηλά το Δήμο μας και ειδικά εδώ την περιοχή του Αγίου Παύλου.
Παύλου που έχει και μεγάλη ανάγκη και δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό κιόλα στο προηγούμενο διάστημα γίνανε και συνεχίζουν να γίνονται πολλά σημαντικά έργα υποδομής. Έχουμε κάποια προβλήματα και κάποιες καθυστερήσεις που μας έχουν μπλοκάρει κάποιες υπηρεσίες, κάποια θέματα, όπως είναι αυτό εδώ απέναντι. Συνεχίζουμε τον αγώνα όμως και την προσπάθεια για να πετύχουμε ό,τι αξίζεται και ό,τι δικαιούστε. Και ειδικά ό,τι αξίζουν και δικαιούνται τα παιδιά μας, τα παιδιά εδώ της περιοχής, για νέα σχολεία, για νέα νηπιαγωγεία, για νέες υποδομές, ασφαλείς, στέρεες και λειτουργικές. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά και καλά και δυνατά σε όλους. Γεια σας.